Οι ανώνυμους κατά της κακοποίησης των ζώων πραγματοποίησαν το βράδυ της Κυριακής ακτιβιστική διαμαρτυρία. Τέσσερις νέοι με μάσκες ανώνυμους στα πρόσωπά τους κρατούσαν αφορητούς υπολογιστές, οι οποίοι έδειχναν εικόνες με βασανισμούς ζώων. Το πώς δηλαδή σκοτώνουν και τεμαχίζουν μοσχάρια, αρνιά και άλλα ζώα πριν αυτά καταλήξουν στο πιάτο μας. Οι σκηνές ήταν πραγματικά φρικιαστικές. Ιδιαίτερα αυτές που είχαν καταγραφεί σε εργοστάσια παρασκευής κρέατος, όπου ο τεμαχισμός γίνεται ακόμη και όταν το ζώο είναι ζωντανό. Είμαστε μια ακτιβιστική οργάνωση, Anonymous for the Voiceless, η ομάδα της Πάτρας. Με αυτή εδώ την συστατική ουσιαστικά διαμαρτυρία δείχνουμε τι συμβαίνει στη βιομηχανία εκμετάλλευσης των ζώων. Στη βιομηχανία άλεκτος, βιομηχανία κρέατος. Επίσης, τι συμβαίνει με τα πειράματα στα ζώα. Είναι σημαντικό να ενημερώσουμε ότι για να φτάσει, για παράδειγμα, ένα ζώο, ένα κομμάτι κρέας, όπως το λέμε, στο πιάτο μας, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν έχει περάσει, δεν έχει βασανιστεί για να φτάσει. Είναι η εντύπωση που έχουμε μάθει από μικρή, ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό και δεν πειράζει. Ενώ το σκυλάκι, ας πούμε, που το αγαπάμε, το έχουμε στο σπίτι μας και διαφέρει.